Έμι μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου, τι κάνεις? Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα. Καλά είσαι? Καλά, μια χαρά. Σε ακούμε λοιπόν, τι σε απασχολεί εσένα? Θα ήθελα να ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Μόλις σας πω αυτό που με απασχολεί φυσικά. Θα μιλάς καθαρά και δυνατά. Α, δεν ακούτε, συγγνώμη. Ωραία. Αποφάσισα να μιλήσω, γιατί πιστεύω ότι όσο κρύβεις κάποια πράγματα, τόσο πιο δύσκολα τα κάνεις. Σωστό. Λοιπόν, εξακολουθώ να μένω με τη μητέρα μου και εξακολουθεί να με στηρίζει οικονομικά. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος, γιατί είναι προτιμότερο να προσφέρω στο σπίτι παρά να κάνω μια δουλειά εντελώς πρόχειρη και άσχετη. Επίσης, είναι υποχρέωση των γονιών να στηρίζουν τα παιδιά τους. Έτσι θα κάνω κι εγώ όταν έρθει με το καλό η ώρα να κάνω κι εγώ δικό μου παιδί. Σωστά. Γενικά με τη μητέρα μου δεν τα πάμε καλά. Αν και δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, με έκανε όταν ήταν πολύ μικρή, στα 20 της, ποτέ δεν είχαμε, ας πούμε, τη σχέση μάνας με κόρη. Ναι. Αυτό ίσως μας έκανε να έχουμε μια μόνιμη κόντρα μεταξύ μας. Η μάνα μου δεν παντρεύτηκε τον πατέρα μου ποτέ. Ήταν και εκείνος τότε 24, όταν την άφησε εκεί. Με εκείνον δεν ήρθα ποτέ πολύ κοντά. Το καλό ήταν ότι δεν μου έλειψε τίποτα, γιατί η οικογένεια της μάνας μου είναι πολύ άνετη οικονομικά. Ούτε η ίδια βασικά παιδεύτηκε για να με μεγαλώσει. Μια χαρά την έκανε και την κάνει τη ζωή της. Τα πιο χοντρά προβλήματα όμως άρχισαν πριν 3 χρόνια, όταν μπήκε στη ζωή της μάνας μου ένας μικρότερος της άντρας. Στην αρχή εγώ τον είχα πάρει με πολύ κακό μάτι. Εκείνος είναι 12 χρόνια νεότερός της, είναι δηλαδή 37 τώρα. Είχαμε πολλούς καυγάδες, γιατί εκείνος έκανε σαν ένα πατέρας μου. Δεν έπαιρνε ποτέ το μέρος μου, ήταν αυστηρός, είχε καταφέρει και επηρέαζε τη μητέρα μου και μου έκοβε και το χαρτζιλίκι. Εγώ μετά τις σπουδές μου δεν δουλεύω κάπου, όπως σας είπα. Περιμένω να βρω κάτι στο αντικείμενό μου, έχω τελειώσει θεατρολογία. Τέλος πάντων, θεατρολογία, ναι. Εγώ λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο είχα μεγάλη κόντρα και ήθελα να τον βγάλω από τη ζωή μου. Γι' αυτό έπρεπε να τον κάνω να φύγει από τη ζωή της μάνας μου. Μίλα λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω καλά εγώ. Εσείς? Ήθελα να τον βγάλω. Ναι, έλα, μίλα. Καθαρά να μιλάω. Λέω ότι ήθελα να τον βγάλω από τη ζωή μου και έτσι έπρεπε να τον βγάλω πρώτα από τη ζωή της μάνας μου. Ναι. Μια φίλη τότε μου είπε ένα σχέδιο. Απλοϊκό μεν, αλλά αποδοτικό. Να αρχίσω να του δίνω σημασία και μόλις δείξει ενδιαφέρον να μιλήσω στη μητέρα μου. Άρχισα λοιπόν αυτό το κόλπο. Του έδειχνα ξαφνικά ότι με ενδιαφέρει. Στην αρχή δεν αντιδρούσε, αλλά μετά από λίγους μήνες άρχισε να ανταποδίδει το ενδιαφέρον. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κάτι μεταξύ μας. Εγώ δυστυχώς έχασα τον έλεγχο. Το αρχικό μου σχέδιο, να το πω και έτσι, γύρισε σε βάρος μου, γιατί άρχισα να δένομαι μαζί του. Ναι. Και όσο γινόταν αυτό, τόσο έβλεπα τη μάνα μου σαν αντίπαλο, σαν εχθρό. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Εκείνη θέλει να μείνει μαζί, να συγκατοικήσουν. Εκείνος θέλει να φτιάξει και μια δουλειά τέλος πάντων και η μάνα μου του έχει υποσχεθεί ότι θα βάλει λεφτά που θα πάρει από τους δικούς της. Εκείνος μου λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο και εξαιτίας και της δουλειάς που θα φτιάξουν μαζί να μπορέσει να απαλλαγεί από εκείνη. Εκείνος, Κατερίνα μου, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσει όπως και να συγκατοικήσει μαζί της. Τι θα πρέπει να συνεχίσει? Να συγκατοικήσει μαζί της. Ναι, δεν συγκατοικεί. Όχι, ναι. Όχι. Έρχεται να συγκατοικήσει. Α. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι μαζί και να συγκατοικήσει μαζί της. Και να είναι παράλληλα και μαζί μου. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Για ολοκλήρωση. Εγώ από την άλλη δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κατάσταση. Όμως δεν μπορώ και να φύγω μαζί του και να πω στη μάνα μου, ξέρεις, ερωτεύτηκε αυτόν που έχει σχέση. Σκέφτομαι λοιπόν να αρχίσω να βάζω λόγια στον παππού και στη γιαγιά μου. Άντε. Με λατρεύουν. Πέτει. Και από εκείνους η μάνα μου εξαρτάται οικονομικά. Να τους πω ότι αυτός εξαπατά τη μητέρα μου, να πω διάφορα, γιατί ποτέ δεν τον είδαν με καλό μάτι. Αν εκείνοι αρχίσουν και πολεμάνε αυτή τη σχέση, δεν θα δώσουν ποτέ χρήματα στη δουλειά του και η μάνα μου δεν θα απαντέξει. Θα κάνει πίσω, την ξέρω.
Και αν εκείνη δεν δώσει χρήματα, εκείνος δεν θα συγκατοικήσει μαζί της. Και μετά, αφού περάσει λίγο διάστημα, θα μπορέσουμε εγώ και εκείνος να προχωρήσουμε, γιατί θα έχω ζητήσει λεφτά από τον πατέρα μου. Ξέρω ότι θα με κατακρίνετε, αλλά να μην βιαστείτε. Δεν είναι πάντα όπως φαίνονται τα πράγματα. Ούτε εκείνος είναι εκμεταλλευτής. Δεν ξέρω τι κάνει με τη μάνα μου, αλλά με μένα δεν είναι έτσι, ούτε το έχω πει κάτι από όσο σκέφτομαι. Αυτός ο αλήτης, και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις. Είναι αλήτη. Δεν μπορώ, παιδιά. Είναι. Συγγνώμη, δεν μπορώ την έκφραση. Εντάξει, δεν είναι βομολογία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Θεός να τον κάνει, που σε έχει μεγαλώσει ουσιαστικά, γιατί είναι πολλά χρόνια με τη μητέρα σου, δεν ντρέπεται που κοιμάται με την ίδια της την κόρη, ενώ σε έχει γνωρίσει από κοριτσάκι. Μ' ακούς? Σας ακούω. Και πώς νιώθει, δηλαδή. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος που σε έχει γνωρίσει από κοριτσάκι, που υποτίθεται. Γιατί μας έλεγε ότι σε μεγάλωνε, ήταν και αυτή μαζί σου, και μετά ο ίδιος άντρας κοιμάται μαζί σου. Που κοιμάται και με τη μητέρα σου. Αυτό εσένα δεν σε προβληματίζει? Όχι, δεν με προβληματίζει, γιατί δεν μου φέρεται άσχημα. Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Εδώ νομίζω από την αρχή δεν ήταν η πατρική φιγούρα, ήταν μια φιγούρα περισσότερο που κοντράρονταν με την κόρη. Ποτέ δεν τον είδα σαν πατέρα μου. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει λειτουργήσει έτσι, βρε Γρηγόρη μου, μέσα σε ένα σπίτι όμως. Ο ίδιος πώς λειτουργούσε απέναντί σου, ως κάτι ουδέτερο? Γενικά εννοείται. Μα αφού λέει ότι ήταν αυτηρός μαζί της, δεν έπαιρνε το μέρος της. Να μας πει η ίδια. Ναι, συγγνώμη, έλα Έμι. Ναι, ουσιαστικά εντάξει, μου φαινόταν σαν ένα πατέρα με αυτό που σας είπα. Ποτέ δεν ήταν βέβαια η πατρική φιγούρα. Ρε, εσύ, Έμι, δηλαδή, ποτέ δεν του ζητούσε συμβουλές, τίποτα. Ναι, εσύ κορίτσι μου με αυτόν τον άνθρωπο δεν έμπλεξες γιατί τον ερωτεύτηκες. Εσύ έμπλεξες για να τον έχεις με το μέρος σου και να κάνεις αυτά που θες. Για να τον διώξει έμπλεξες. Ναι. Ένας... Η αρχική πιάτη αυτή ήταν, ναι. Να τον παγιδεύσεις, ναι. Να τον διώξεις. Αυτό. Τώρα όμως πας να μπλέξεις και τον παππού και τη γιαγιά. Σου φταίνει τώρα σε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι? Για να τον κάνει ουσιαστικά να μην δώσουν λεφτά στη μαμά, ναι. Και να μην μπορεί αυτός να μετακομίσει μαζί της. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά, κατά καταλαβαίνω, ζει από τη μαμά σου. Ναι. Ναι, μέχρι που τώρα που να είναι έξω μια δική του δουλειά. Τελικά. Με τα λεφτά της μαμάς σου όμως. Ναι. Παππού, θα τον βοηθήσει και αυτή. Ναι. Εσύ όταν του λες θέλω να χωρίσω τη μαμά μου, να είσαι μαζί μου, τι σου λέει? Μου λέει αυτό που σας είπα, ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό, ότι χρειάζομαι τα λεφτά για να ανοίξω αυτή τη δουλειά. Ναι. Άρα ξεκάθαρα σου λέει ότι εσύ και εκείνος εκμεταλλεύεστε τη μητέρα σου. Σωστά. Αυτό σου λέει. Η κυρία Σοφία 47 ετών είναι στη γραμμή μας, να την ακούσουμε. Είναι μεγαλύτερη από σένα. Σοκαριστική είναι η ιστορία σου, η αλήθεια είναι. Α. Κυρία Σοφία μου, γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Ήθελα καταρχήν να πω ότι η έκφραση που χρησιμοποίησες μπορεί να φαίνεται βομολογία, αλλά είσαι ένα παιδί με τέτοιο ήθος που καμιά φορά επιτρέπεται, γιατί το απαιτεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό που ήθελα να πω, έχω ένα προσωπικό βίωμα φιλικής οικογένειας. Ναι, δηλαδή. Η οποία ήταν, η μητέρα τα είχε με κάποιο κύριο νεαρότερης ηλικίας από εκείνη, ο οποίος ερωτεύτηκε και πήγαινε και με την κόρη. Η κόρη με τη μητέρα προφανώς δεν έχει μια καλή σχέση, γιατί όταν υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ μητέρας κόρης είναι πράγματα διανόητα. Είναι άρρωστο όλο αυτό. Η κατάληξη ποια ήταν? Ότι μετά από κάποια χρόνια η κόρη παίρνει αυτόν, φεύγουνε, συζούνε και η μητέρα αυτοκτονεί. Σε πληροφορώ ότι η κόρη αυτή τη στιγμή που είναι πλέον μεγάλη γυναίκα, γιατί τότε ήταν ένα κοριτσάκι, δεν μπορεί ακόμα ούτε με τον ψυχίατρο, ούτε με την ψυχανάλυση που κάνει να σταθεί στα πόδια της και το έχει μετανιώσει φρικτά. Εγώ αυτό που πιστεύω, βγάζοντας έξω αυτό το υποκείμενο, το οποίο εκτός ότι δεν έχει ηθική, είναι κάτι το αδιανόητο αυτό που κάνει. Ένας, δεν ξέρω, δεν έχει χαρακτηρισμό. Θα έπρεπε η κοπέλα που είναι νεαρότερη να θυμηθεί ότι αυτή η μάνα την φρόντισε, την έπιασε, να βγάλει ό,τι συνέστημα έχει με τη μητέρα της, να μπορέσει να της μιλήσει με τη συμβουλή ενός ειδικού και να λύσουν αυτή την κατάσταση που είναι νοσηρή.
Μάλιστα. Μη μου ακούς την κυρία Σοφία. Σου φέρε ένα πολύ σκληρό παράδειγμα. Είναι πολύ κακό παράδειγμα. Δεν είναι κακό, είναι σκληρό. Είναι σκληρό αυτό, αλλά είναι πρενό, είναι σκληρό. Είναι μέσα στη ζωή. Έτσι. Με τα συναισθήματα των ανθρώπων δεν μπορούμε να παίζουμε. Έτσι. Ειδικά σε μια σχέση μητέρας-κόρης. Γονιού παιδιού γενικά. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση, κυρία Σοφία, που είχε την πιο τραγική, δραματική εξέλιξη. Ακριβώς. Και η Έμι αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Κυρία Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ήταν συγκλονιστικό ένα το παράδειγμα σας. Που μπορεί να είναι σοκαριστικό, έτσι είναι. Αλλά είναι παράδειγμα ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε. Τι γίνεται πίσω, παιδιά, τι γίνεται. Έχουμε την κυρία Χριστίνα, 59 ετών. Θέλει να σου μιλήσει. Κυρία Χριστίνα, μου σας ακούμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη και βέβαια ακούγοντας όλα αυτά θεωρώ ότι είναι άκρως επικίνδυνα. Δεν μπορεί μια κοπέλα 29 ετών να μοιράζεται τον εραστή σε εισαγωγικά, φίλο της μητέρας της, μαζί του να κάνει σχέση και όλα τα παρελθόμενα. Δεν είναι δυνατόν. Θα πω το εξής. Είναι δυνατόν η Έμι να είναι ήρεμη, να είναι ήρεμη με τη συνείδησή της, να έχει... ποιο είναι το πρότυπο της τελικά? Δεν έχει ούτε πρότυπο τη μητέρα της, ούτε τους παππούδες που τη βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Γιατί αφού βοηθάνε τη μητέρα της, βοηθάνε παράλληλα και αυτήν οικονομικά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να έχει την ισορροπία της, να σκεφτεί ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και δεν είναι φυσιολογικά. Πώς μπορεί ένας άντρας να μας απαντήσει? Η Έμι είναι στη γραμμή, η κυρία Χριστίνα. Ωραία, ναι. Εσείς. Έλα, Έμι. Μερικά πράγματα όμως. Να κάνει παράλληλα δύο σχέσεις και μάλιστα μέσα στην οικογένεια. Αφήστε με να μιλήσω. Βεβαίως. Σαντήσει. Μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Γιατί δεν μπορείς να τα ελέγξεις? Είσαι 29 χρονών. Πόσο η ζωή είναι μπροστά σου και θα μπορούσες άνετα 29 ετών να βγεις στο παζάρι, να στο πω κοινός, και να βρεις όποιον θέλεις. Ωραία, πόσο χρονών έχεις? Τα νιάτα σου. Λοιπόν, και αν έχεις, λοιπόν, άκουσα με λίγο, σε παρακαλώ πολύ, είσαι στην ηλικία των παιδιών μου και πολύ μικρότερη θα έλεγα. Γιατί εγώ έχω παιδιά 42 ετών. Και είμαι και γιαγιά 4 εγγόνων. Δεν μπορεί εσύ να ισοπεδώνεις τα πάντα και να παραδειγματίζεσαι με ένα τηλέφωνο στις εκπομπές. Δεν γίνεται αυτό, κορίτσι μου. Δεν παραδειγματίστηκα με κανένα τηλέφωνο στις εκπομπές. Μια γνώμη πήρα να πάρω. Δεν πήρα κάτι άλλο. Δεν είναι γνώμη, κορίτσι μου, αυτό. Δεν είναι γνώμη. Τη γνώμη θα έπρεπε να την έχεις εκ των προτέρων. Και όχι εκ των υστέρων. Γιατί αυτό που έκανε. Γιατί, άκου να σου πω κάτι. Γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη σου. Γιατί μπορώ να σου πω πέντε πράγματα, σωστά, γιατί η εμπειρία μου το επιτρέπει, σωστά, και γιατί η ηθική μου υπόσταση δεν μου επιτρέπει να ακούω αυτά που ακούω. Αυτά. Τι άλλο θα έπρεπε να σου πω για να το καταλάβεις? Τι άλλο θα έπρεπε να σου πω? Συγκεντρώσου, άφησε τον κύριο, ο οποίος δεν κάνει, και πρέπει να του δώσει μια παντόφλα να πάει από εκεί που ήρθε. Έτσι το λέω λαϊκά και χοντρικά. Σωστά, για να μπορέσει να δει τη ζωή σου μπροστά και να μην έχει τύπη στο υπόλοιπο τη ζωή σου. Τι θα ακούσει η γιαγιά σου και ο παππού σου, ότι τα είχε με τον πρώην τη μαμά σου ή με τη μαμά σου το φίλο? Λοιπόν, αδιανόητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω πολλές γραμμές, συγγνώμη. Να υποδεχτώ και άλλη μια κυρία που είναι στην ηλικία τη Έμι. Είναι η Μαριάννα, που είναι 29 ετών και αυτή. Συνομήλικη σου, να την ακούσουμε και τη Μαριάννα. Όπως καταλαβαίνεις, η ιστορία σου έχει σοκάρει τις τηλεθεάτριες. Έμι μου, θέλω να ξέρεις γιατί μας έχεις πάρει τηλέφωνο. Μαριάννα, σ' ακούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, καλημέρα, σας χαρακτήρια της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε, σ' ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ξαπλώνει μαζί του στο κρεβάτι, δεν σκέφτεται ότι αυτά που κάνει μαζί της θα κάνει και με τη μητέρα της? Δεν μπορώ, αυτό θα μου ξαναγούνται. Αυτό δεν ούτε ντρέπομαι, ούτε συχαίνομαι. Ότι το σκέφτομαι, ναι, αλλά ούτε ντρέπομαι, ούτε συχαίνομαι. Και επειδή είσαι στην ηλικία μου, μπορείς τουλάχιστον να καταλάβεις το γεγονός ότι μπορεί να τύχει τον οποιοδήποτε. Όταν έκλεισα όλο αυτό που έλεγα, είπα ότι δεν θέλω κανένα να με κατακρίνει και να σκεφτεί λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Οι ντροπές και όλα αυτά δεν νομίζω ότι αρμόζω αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εντάξει, μη μας επιτεθείτε. Αν νιώθετε δεν επιτίθεται με εσάς. Προς ναι, αλλά οι κυρίες για να συμβουλέψουν να έχουν πάρει τηλέφωνο. Άρα και εμείς λέμε τη γνώμη μας. Αυτό. Εσύ πήρες για να ακούσεις συμβουλές. Δεν πήρες να πεις την ιστορία σου. Ναι, τότε τρέπεσαι. Ενώ δεν από τη στιγμή που νιώθεις εσύ άνετα, τότε μην παίρνεις και τηλέφωνο να ρωτήσεις καμία συμβολή. Δεν είναι ούτε συμβολή να σου δώσουμε, ούτε να... Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Έχω μείνει άφωνη, αλήθεια. Το δεν τρέπομαι. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μου μιλάτε με τέτοιο κατακριτικό ύφος, όσο παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε δεν τρέπεστε. Αντί να με συμβουλεύετε κάτι άλλο, να μην παίρνετε τότε. Βρε, Έμι μου, δεν είναι δικαστήριο εδώ λαϊκό.
Η κοπέλα σου είπε μία έκφραση που ο καθένας σας την έλεγε, αν δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, θα κάνουμε επιβράβευση σε αυτά που λες. Πολύ σωστά. Και εγώ ντρέπομαι που σ' ακούω τόση ώρα εσένα αυτά που λες. Αν δεν ντρέπεσαι εσύ, εγώ ντρέπομαι. Ωραία, Μαριάννα, να δώσουμε μια συμβουλή στην Έμι. Τι θα τη συμβούλευες να κάνεις στην παρούσα φάση? Μαριάννα μου. Μαριάννα, στη γραμμή μας. Έκλεισε. Όλο Μαριάννα. Το θέμα το έχει με τη μάνα της. Αν δεν κάτσει με τη μάνα της να τα βρούνε. Σωστά. Είναι πολύ θλιβερή η σημερινή ιστορία που έχουμε στεναχωρήσει. Κυρία Σοφία, 55 ετών είναι στη γραμμή μας. Κυρία Σοφία μου, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Κατερίνα, εκμονάγεται. Γεια σας, σε όλη την παρέα. Λοιπόν, με αυτά που ακούω, ειλικρινά ντρέπομαι γιατί έχω παιδιά. Δεν σας ακούω, απλά θα σας πω, έτσι, γιατί έχω χαμηλώσει τηλεόραση. Ντρέπομαι με την ηλικία της κοπελιάς, γιατί θα μπορούσε, είναι στην ηλικία της κόρης μου, να βρει οποιονδήποτε άλλο. Έχει πρόβλημα μαζί με την μάνα της, πρέπει να το λύσει. Έχει αντιπαλότητα μεγάλη, ζήλια μεγάλη. Και αυτό, επειδή έχω κόρη, μου κάνει πολύ κακό. Έχω τρία παιδιά. Είμαι 55 χρονών και έχω τρία παιδιά. Έλεος, αν θα μπορούσα να πάω με τον σύντροφο της κόρης μου. Ή αυτή να πάει με τον σύντροφο το δικό μου. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, αυτά που ακούω κάθε μέρα με κλείσουν. Αλλά ταυτόχρονα μου δείχνουν και την πραγματικότητα. Ένα κοριτσάκι που μπορεί να φτιάξει τη ζωή του άνετα. Άνετα, πολύ άνετα, με οποιονδήποτε άλλο. Έχει αντιπαλότητα με τη μαμά της. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, μόνο αυτό καταλαβαίνω εγώ. Άρα λοιπόν και η μαμά της έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, που δεν έχει αναλάβει να λύσει όλα αυτά που συμβαίνουν ανάμεσα σε εκείνη και στην κόρη της. Προφανώς και η Έμι εξεμάνει, διότι σου λέει με κατακρίνεις, αλλά δεν βλέπεις και τι υπάρχει. Αν δεν μπορεί να έχει καταλάβει και η μάνα της. Την Έμι, να σου πω κάτι. Ναι, κύριε Σοφία. Ναι, μαμά και κόρη, έτσι, γιατί έχω κόρη 25 χρονών, μπορούν να καθίσουν να μιλήσουν, να συμφωνώ. Τα βρουν, να συζητήσουν, συμφωνώ. Να λοιπόν, πάνε, με συγχωρείτε, κυρία Σοφία μου. Αυτό κυρία ακούω, Σοφία μου, έχετε ναι. Απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να την κλείσω την Έμι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό και το ανησυχητικό είναι ότι είπε στην αρχή της τηλεφωνικής και το κρατάω, ότι αυτό σας συμβούλευσαν οι φίλες σου. Να το κάνεις. Απομακρύνσου, κυρία Σοφία, ευχαριστούμε. Απομακρύνσου από αυτές τις φίλες και πήγαινε και μίλα με έναν ειδικό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει πρόβλημα και στο σπίτι σου και στο φιλικό σου περιβάλλον. Μίλα με έναν ειδικό, κορίτσι μου. Μόνο έτσι θα σωθείς. Κατά τα άλλα, η ιστορία σου είναι τρομακτική.